συμμετοχή λοιπόν του Δημήτρη στο ψηφοδέλτιό μας, πέραν της θέλησης του να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις η προσπάθεια που κάνει η νέα γενιά, έχει βάση αμιγώς πολιτική. Θέλουμε στη βάση αυτή να ακολουθήσουν και άλλες συνεργασίες. Γιατί στις κρίσιμες αυτές εκλογές, η συσπήρωση του χώρου που επιθυμεί μια διαφορετική πορεία για το νησί, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ανατροπή της σημερινής αδιέξοδης κατάστασης. Κατά συνέπεια, δεν περισσεύει κανείς αυτή τη μάχη. Κάθε κόος, ενεργός και δημοκράτης πολίτης είναι ευπρόσδεκτος. Πόσο μάλλον δυνάμεις, απόλυτα συγγενικές και πρόσωπα που ζητούν τη μακρόχρονη δικαίωση των αγώνων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, απευθύνουμε για ίστατη φορά ενωτικό κάλεσμα νίκης στα στελέχη της συμπαράταξης Ελπίδας για να συνδράμουν και εκείνα με τη σειρά τους το δημοκρατικό αγώνα που θα δώσουμε για την ολική ανατροπή. Αντίπαλοι είναι οι άλλοι και όχι εμείς. Αντίπαλοι είναι το χθες και όχι το αύριο. Αντίπαλος είναι φθορά και όχι αναγέννηση. Η νίκη μας θα είναι νίκη όλης της ΚΟΠ και όχι κάποιων γνώριμων προσώπων. Πρόσωπα ίδια και όμως πρόσωπα με χίλια πρόσωπα. Ελπίζω φίλες και φίλοι να το κατανοήσουμε όλοι το συντομότερο δυνατόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο Δημήτρης. Ξεκινάω. Μικρόφωνο ένα κλικ.